Σύνδεση τώρα με τη Χαλκιδική που όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ πλήττεται ιδιαίτερα από την κακοκαιρία σήμερα. Ο Χρήστος Χατζημίσης βρίσκεται στη Σικιά της Χαλκιδικής. Χρήστο. Στο επίκεντρο λοιπόν της κακοκαιρίας βρίσκεται η Χαλκιδική. Να σας πω ότι η βροχή δεν έχει σταματήσει από το πρωί σήμερα. Συνεχώς έχουμε βροχόπτωση. Άλλες φορές είναι πιο έντονη, άλλες φορές έχει πιο χαμηλή ένταση. Ωστόσο δεν έχει σταματήσει και αυτό είναι που ανησυχεί τους κατοίκους εδώ της περιοχής, ειδικά στη Σικιά όπου βρισκόμαστε. Καθώς η Σικιά, η Τωρόνη και η Σάρτη είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο σήμερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ανησυχούν λοιπόν για το βράδυ, διότι υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εδώ στην περιοχή. Εδώ που βρισκόμαστε είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο για την περιοχή. Ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να έχει μπαζωθεί το ποτάμι, το ρέμα και να έχουμε αυτήν την ροή του νερού που βλέπετε. Μάλιστα. Και εδώ στους δέκτες σας τις εικόνες που δείχνει ο Παναγιώτης ο Περπερίδης. Να σας πω ότι πιο κάτω στην σκάλα Σικιάς η θάλασσα έχει γίνει ένα με τα ρέματα που κατεβαίνουν από το βουνό, ενώ όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ υπήρξαν και κάποια υπόγεια τα οποία πλημμύρισαν στην περιοχή της Τωρόνης, ενώ είχαμε και προβλήματα σε ηλεκτροδότηση σε κάποιες περιοχές. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα ακριβώς θα συμβεί τις βραδινές ώρες. Και πώς θα εξελιχθεί η νύχτα. Αυτό σωστά. Είναι που ανησυχεί τους κατοίκους, διότι δεν έχει σταματήσει η βροχή. Αυτό μας λένε, ότι δεν σταματάει η βροχή. Εάν είχε σταματήσει και είχαμε στη συνέχεια νέες βροχοπτώσεις, θα ήταν κάπως διαφορετικά. Ωστόσο, δεν έχει Μάλιστα. σταματήσει η βροχή και είναι συνεχώς έντονη, Γιάννη. Χρήστος, ευχαριστούμε.